Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Σάβιο Ορφανίδου και Χρήστο Χριστοφίδη, καθώς σήμερα απασχόλησε την Επιτροπή η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΟΚΙΠΗ. Να δούμε αν βγήκε κάτι πρόσθετο, αν μάθαμε κάτι περισσότερο για τον οργανισμό μέσα από την έκθεση του Ελεγκτή, τις δικές του έτσι, πρόσθετες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, κύριε Ορφανίδου, κύριε Χριστοφίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Λοιπόν, κυρία Ορφανίδου, τι προκύπτει από την έκθεση και τα όσα σήμερα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου? Έχει πάρα πολλά θέματα που έθιξε ο Γενικός Ελεγκτής στα πλαίσια αυτής της έκθεσης, τα οποία βεβαίως προς το τέλος της έκθεσης υπάρχουν και απαντήσεις από τον ΟΚΙΠΗ. Ναι. Εμείς θα σας πούμε τη δική μας θέση και τι εκλαμβάνουμε εμείς ως αποτέλεσμα, αλλά και τι θα πρέπει να γίνει για να εξυπηρετήσουμε στο τέλος το καλό νομικό συμφέρον των ασθενών. Θεωρούμε ότι στον πυρήνα της φιλοσοφίας του γιατί που ψηφίσαμε βρίσκεται η αυτονόμηση των κρατικών μας νοσηλευτηρίων. Η διοικητική και η λειτουργική και η οικονομική. Και αυτήν την αυτονόμηση θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε, να την ενισχύσουμε και όσοι, κατά την άποψή μας, βάζουν εμπόδια σε αυτήν την αυτονόμηση, καταστρατηγούν για τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ που ψηφίσαμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η κρατική στήριξη προς τον ΟΚΙΠΗ ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024. Συνεπώς, αυτή η κρατική, η αυτονόμηση μάλλον, των κρατικών μας νοσηλευτηρίων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από τα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου του ΟΚΙΠΗ και από πλευράς δαπανών και από πλευράς εσόδων μέχρι τον Ιούνιο του 2024. Γιατί μετά θα σταματήσει αυτή η κρατική χορηγία, δεν μπορεί ο Κύπρος να πληρώνει δύο φορές. Και έχουμε θέσει και εμείς κάποια ερωτήματα στα πλαίσια αυτό που μόλις έχω αναφέρει. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι με συγχωρείτε, θα επιτύχουμε αυτή την αυτονόμηση και ότι θα εξασφαλίσουμε, συγγνώμη, τη βιωσιμότητα των κρατικών μας νοσηλευτηρίων. Έχει κάνει κάποιες συστάσεις ο Γενικός Ελεγκτής, έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις, έχουμε ακούσει τις απαντήσεις του ΟΚΙΠΗ. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι ο ΟΚΙΠΗ έχει λάβει υπόψη μια σειρά από συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή. Λαμβάνουμε υπόψη ότι από την πλευρά εσόδων φαίνεται ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους, το ΟΚΙΠΗ να τους πετύχει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ιδιαίτερα με την εξωνοσοκομιακή φροντίδα και πόσο μπορούν αυτοί να κερδίσουν τους ασθενείς που έχουν χάσει, να τους φέρουν πίσω δηλαδή το μερίδιο της αγοράς. Αλλά υπάρχουν ενέργειες που προωθούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχουμε πει ότι πρέπει και από την πλευρά των δαπανών να εξορθολογιστούν κάποιες δαπάνες στα πλαίσια της σωστής διοίκησης, της χρηστής διοίκησης, για να μπορέσουμε έτσι να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι αυτή η αυτονόμηση. Ναι. Γιατί δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο εμείς ως δημοκρατικός συναγερμός να παρεκκλίνουμε από τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ που έχουμε ψηφίσει. Απλά για να γίνει κατανοητό, κύριε Ορφανίδου, απλά να εξηγήσουμε το θέμα της αυτονόμησης. Είναι σε εμπορικούς όσο θέλετε να γίνουν και ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Πολύ σωστό. Και να μην είναι ο φτωχός συγγενής υπό την έννοια ότι για ο κορονοϊός τον έβγαλαν όλο, δηλαδή αν δεν ήταν τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει το σύστημα, παρότι έχουμε ηγεσί. Όλα αυτά, αλλά να φεύγουν υπηρεσίες σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ακόμα και η αποστολή ασθενών, την ώρα που, για παράδειγμα, στον τομέα της ογκολογίας έχουμε στο υπόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ένα άδειο υπόγειο, αποθήκη, ενώ εκεί θα έπρεπε να ήταν υπεσύγχρονο ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα. Άρα πρέπει να γίνει ξανά ανταγωνιστικό. Ναι. Πάνω σε αυτό το σχόλιο έχετε δίκιο ότι ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τα κρατικά μας νοσηλευτήρια ανταγωνιστικά σε αυτό το πλαίσιο που ονομάζεται ΓΕΣΥ και ανταγωνίζονται καθημερινώς με κάποια άλλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε και τις προσπάθειες του ΟΚΙΠΗ, που πραγματικά είναι μεγάλες οι προσπάθειες, και να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και με επιπρόσθετο προσωπικό που έχουν προσλάβει, και να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ο εξοπλισμός ο σωστός και εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα να διορθωθεί το πρόβλημα, και υποδομές, και αυτό θα γίνει και σε βάθος τριετίες. Και αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, και είναι θετικό το πρόσημο, όπως το έχετε πει, της διαχείρισης των κρατικών νοσηλευτηρίων για την πανδημία. Και αυτό, γι' αυτό ευχαριστήσαμε πολλές φορές τους νοσηλευτές μας και τους γιατρούς και τη διαχείριση στον ΟΚΙΠΗ. Είναι και το Υπουργείο Υγείας ιδιαίτερα για αυτή τη διαχείριση. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι το είπαμε και σήμερα, ότι υπάρχουν προβλήματα στα ΤΑΕΠ.
Δηλαδή τα ΤΑΕΠ είναι πρόβλημα και γίνονται πολλές καταγγελίες ότι δεν υπάρχει προσωπικό, ότι υπάρχει καθυστέρηση, ότι καθυστερούν να τους δούνε, ότι δεν τους δίνουν σημασία. Και αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δει έτσι λίγο πιο σοβαρά ο ΚΥΠΗ και νομίζω ότι ήδη λαμβάνονται και ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και με το ΤΑΕΠ που θα δημιουργηθεί και κλείνω με αυτό στο Μακάριο Νοσοκομείο, που είμαστε η μόνη χώρα νομίζω που δεν έχουμε ΤΑΕΠ και τα παιδιά. Είναι απαράδεκτο κατά τη δική μας άποψη. Είμαι σίγουρη ότι θα αποφευκτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το Γενικό Νοσοκομείο της Νικοσίας. Λοιπόν, επειδή η κυρία Αρφωνίδου μίλησε για κάποιους που έχουν βάζουν προσκόμματα στην αυτονόμηση, δεν ξέρω αν εννοεί το ΑΚΕΛ, κυρία Χριστοφίδη, εσείς τι έχετε αντιληφθεί από τη σημερινή ενημέρωση, τα προβλήματα κλπ. Πηγάζουν από το γεγονός ότι δεν έχουν αυτονομηθεί τα γενικά νοσοκομεία? Κοιτάξτε, η έκθεση του Γενικού Ελεκτή λέει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Λέει όμως και την ουσία, κατά την άποψη. Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη. Ότι ο ΚΥΠΗ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του, και αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς, μεταφέρονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ναι. Και να πω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αιμορραγία ασθενών αυτή τη στιγμή από τα δημόσια νοσηλευτήρια? Στην έκθεση καταγράφεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και λόγω βέβαια του κορονοϊού. Αλλά δυστυχώς και για άλλους λόγους. Όπως. Υπάρχει η υποστελέχωση των κομμάτων. Ναι. Δεν είναι μόνο τα ΤΑΕΠ που εκεί το πρόβλημα, αν θέλετε, στις πρώτες βοήθειες το ξέρουν και οι πέτρες στην Κύπρο. Υπάρχει υποστελέχωση σε τέτοιο βαθμό που άνθρωποι περιμένουν όχι πολλές ώρες, κάποτε περιμένουν μέρες. Ναι. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί το σύστημα έναντι. Είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα υποστελέχωσης θα έχει αναφέρει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σήμερα με πολύ σαφήνεια. Από το 2017, κυρία Σάβα, δεν έχει υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός του ΟΚΙΠΗ. Και σήμερα ελέγχθηκε βέβαια ότι ξέρετε, προηγούμενοι που εκρατούσαν τα ηνία έχουν φύγει και εμείς είμαστε νέοι και όλα αυτά, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το τι κάνει ένας οργανισμός διαχρονικά και πού στέγεται αυτός ο οργανισμός. Άρα, για να έρθω και στο... Η αυτονόμηση που είναι το κλειδί, νομίζω, ότι αν έχει μάνατζερ το κάθε νοσοκομείο, αν συμπεριφέρεται σε ένα ιδιωτικό που θέλει έσοδα, όλα αυτά θα επιληθούν, νομίζω. Φρονώ. Το θέμα είναι γιατί δεν προχωρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύει κάποιος ότι με αυτή την εικόνα και με αυτά τα προβλήματα και με την υπόθεση κορονοϊός που εμεσολάβησε, όπου δηλαδή τα νοσοκομεία, τα δημόσια σε πολλές περιπτώσεις ασχολούνταν μόνο με τον κορονοϊό και έστελναν όλους τους άλλους ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πώς χτίζεται η σχέση γιατρού-ασθενή και ενός ιδρύματος με τον ασθενή και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να μπορέσουν έστω επί ίσης όρης να ανταγωνιστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ότι αν γίνει η αυτονόμηση το 24, δεν θα στείλουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια ξυπόλυτα στα κάτια. Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Χριστοφίδη? Πώς θωρακίζονται? Αυτή είναι. Διότι δυστυχώς για 2 χρόνια ουσιαστικά τα δημόσια νοσηλευτήρια εκράτησαν και στήριξαν και απέδειξαν τη σημασία της δημόσιας υγείας, διότι αν δεν ήταν τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν ξέρω πόσους ανθρώπους θα χάναμε από τον κορονοϊό. Ναι, κύριε Χριστοφίδη, όμως στην εποχή γεσί, το δημόσιο κλπ. Όσον αφορά βεβαίως πάντα τους ασθενείς, τις δυνάμεις ασθενείς, πώς επηρεάζει. Το θέμα είναι να είναι βιώσιμα και να μην έχουν αυτή την κακιά εικόνα που λέμε καμιά φορά. Κύριε Χριστοφίδη, γίνεται κάτι σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, δεν λέμε το όνομα κλπ. Όταν συμβεί κάτι στο Γενικό Νοσοκομείο, το κάνουμε του τούκι, ας πούμε. Ενώ πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αυτό λέω. Άρα πώς προστατεύονται? Ότι επί 2 χρόνια τα δημόσια νοσηλευτήρια ουσιαστικά ασχολούνταν αποκλειστικά με τον κορονοϊό. Αυτό το πράγμα βοήθησε την κοινωνία.
και απέδειξε την πολύ μεγάλη σημασία των δημοσίων νοσηλευτηρίων που αποτελούν για τη ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ. Και αν δεν σταθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν θα έχουμε ούτε ΓΕΣΥ. Τουλάχιστον με τη μορφή μου το ξέρουμε. Ένα λεπτό. Θεωρείτε ότι πάβουν τα δημόσια νοσηλευτήρια να παρέχουν τα δέοντα αν αυτονομηθούν? Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι σε θέση τα δημόσια νοσηλευτήρια αυτή τη στιγμή να αυτονομηθούν το 2024. Αυτό ναι. Και ότι θα πρέπει να δούμε ένα εκατονέκταστον συνθηκών που έχουν υπάρξει λόγω κορονοϊού, αλλά και λόγω της απαράδεκτης διαχείρισης οκτική κυβέρνησης απέναντι στα δημόσια νοσηλευτήρια, πώς γίνεται επιτέλους ένα στρατηγικό σχεδιασμός, πώς παρέχεται η στήριξη που χρειάζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια, ούτως ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουν να αυτονομηθούν. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φανίδου. Ναι, πες το. Θα πρέπει να πω δύο κουβέντες. Πρέπει να γνωρίζουμε κάτι. Έχαμε όλοι αποφασίσει ότι 5 χρόνια θα στηρίζουμε τα κρατικά μας νοσηλευτήρια. Δεν γίνεται, δεν νοείται ο Κύπρος πολίτης να πληρώνει 2 φορές για τα κρατικά μας νοσηλευτήρια. Και με την κατηχορία και με την εισφορά στο ΓΕΣΥ. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι για να τους δώσουμε τον χρόνο να αυτονομηθούν θα πρέπει να το πράξουν εντός των επόμενων 5 ετών. Δεν νοείται να δοθεί κάποια παράταση. Αυτό που πρέπει να γίνει, και αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που δημιουργούνται και από την πανδημία, το σεβόμαστε, αλλά έχουμε δει πρόοδο και από τον ΟΚΙΠΗ και τη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας. Και δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Χριστοπίδη. Το αντίθετο, το Υπουργείο Υγείας στάθηκε αρρωγός προς τα δημόσια μας νοσηλευτήρια, τα οποία μας έφεραν ως υποπρόσωπους κατά την περίοδο της πανδημίας. Αλλά σίγουρα πρέπει να απαρθούν αυτές οι δράσεις και ενέργειες, ούτως ώστε και από τα δύο πλευρά του ισολογισμού, και έσοδα και έξοδα, να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή, ούτως ώστε να μπορέσουμε. Άρα, συμφωνείτε για το στρατηγικό σχεδιασμό που εκλείπει, που λέει και αναδεικνύει τώρα ο κύριος Χριστοφίδης, ότι πρέπει αυτό να γίνει? Υπάρχει επιχειρησιακό πλάνο, μας το έχει πει ξεκάθαρα ο ΕΚΙΠΗ, θα το αναλύσουμε και στην Επιτροπή Υγείας περαιτέρω. Να δούμε και εμείς να ενημερωθούμε. Μας έχουν ήδη ενημερώσει στα πλαίσια του προϋπολογισμού και θεωρούμε ότι μπορούν να επιτευχθούν και από τις δύο πλευρές, και τη μείωση των εξόδων αλλά και την αύξηση των εσόδων, με πολλή προσπάθεια και με πολλή ενίσχυση από δική μας πλευρά. Αλλά η αυτονόμηση πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το ΓΕΣΥ που έχουμε ψηφίσει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω μόνο. Μισό λεπτό, παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω μόνο αν είχε γίνει καμιά αναφορά σήμερα στην Επιτροπή που ήταν μαζεμένοι όλοι για τα εφημερεύοντα. Έγινε κάποια αναφορά? Όχι. Είναι εκτός εξαιρεσής. Αυτό το οποίο έγινε όμως αναφορά, και νομίζω πρέπει να το πούμε, είναι ότι ο ΚΙΠΗ αυτή τη στιγμή έφτασε τους 519 υπαλλήλους. Ναι. Ενώ στα νοσοκομεία έχουμε υποστελέχωση. Αυτό λέει από μόνο του πολλά για τη διαχείριση η οποία γίνεται. Και όχι, δεν έχω αντιληφθεί. Ο ΚΙΠΗ, οι υπάλληλοι του που είναι κάπου σε γραφεία, εννοείται? Ακριβώς. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω είναι ότι όταν ψηφιζόταν η νομοθεσία για το ΓΕΣΥ, δεν γνωρίζαμε ότι θα είχαμε πανδημία και για 2 χρόνια ουσιαστικά τα δημόσια νοσηλευτήρια θα ήταν κλειστά και θα ασχολούνταν μόνο με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.